Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8 και στους 105.3. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φαρματοζών, στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Πριν ξεκινήσουμε να υπενθυμίσουμε τον 12λόγο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου που πρέπει να μας γίνει βίωμα. Σέβομαι το κατοικιδιό μου, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, άρα σέβομαι και τον εαυτό μου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που μπορεί να είναι 10, μπορεί 15, αλλά μπορεί και πολύ περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του τακτικά και τον πάω στο κτηνίατρο. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Αν θα πάω διακοπές, είτε τον παίρνω μαζί μου, είτε τον πάω σε ένα ξενοδοχείο σκύλο. Δεν αφήνω το σκύλο μου να βγαίνει εκτός σπιτιού, εκτός αυλής, χωρίς λουράκι. Πάντα τον παίρνω περίπατο με το λουρί. Φορώ στο κατοικίδιο ταυτότητα στο λαιμό. Στην ταυτότητα πρέπει να αναγράφεται το όνομά του, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνό του. Επίσης, βάσει νομοθεσίας, όλα τα κατοικίδια, τα σκυλιά, πρέπει να έχουν μικροτσίπ. Δεν δένω ποτέ το κατοικίδιο μου με κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να το δέσω, υπάρχει ειδικός τρόπος για να μην κινδυνεύει να πνιγεί. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο σε ζεστό δωμάτιο, σε δωμάτιο το οποίο το πιάνει ο ήλιος, μέσα στο κλειστό αυτοκίνητο, σε ένα δωμάτιο που έχει ψηλή θερμοκρασία. Θυμόμαστε πάντα ότι όλα τα κατοικίδια παθαίνουν εύκολα θερμοπληξία. Όλα τα κατοικίδια πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκυλί μου τις ώρες της κινήσης ησυχίας για να μην ενοχλεί. Εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Όταν πηγαίνω το σκύλο μου περίπατο, έχω ένα σακουλάκι μαζί μου και ποτέ δεν ξεχνώ, πάντα πρέπει να το θυμούμε, ότι μαζεύω πάντα τα περιττώματά του. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας στο κοινολογικό μήλο Κύπρου. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο φίλο του σταθμού μας και πρώην συνεργάτη μας, τον Μάριο το Τσαπί. Μάρια μου, να ζήσεις χρόνια σου πολλά και ό,τι επιθυμείς. Να ξεκινήσουμε επίσης σήμερα με τις διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τα ζώα για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Κοινολογικός Όμιλος Κύπρου οργανώνει ειδικές εκθέσεις Grand Prix το Σάββατο το πρωί στη Μαρίνα στο Ζύγι. Είναι ένας απίστευτος χώρος και η έκθεση μορφολογίας Grand Prix αφορά τα American Staffordshire, αφορά τα Rottweiler και τα Αυστραλέζικα τσομανόσκυλα. Αν έχετε κάποιο σκυλί από αυτές τις τρεις φυλές, τηλεφωνήστε στον Κοινολογικό Όμιλο Κύπρου 22677488 και εγγράψτε το σκυλί σας ή απλά πηγαίνετε εκεί επί τόπου η ώρα 9 το πρωί για να απολαύσετε το Grand Prix. Επίσης, ο Όμιλος Ντόπερμαν Κύπρου το Σαββάτο το απόγευμα στις 2 μετά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Χενίπα στη Λάρνακα οργανώνει ειδική έκθεση μορφολογίας που είναι μόνο για Ντόπερμαν. Πάλι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κοινολογικό Όμιλο Κύπρου ή μπορείτε να μπείτε στο Facebook να βάλετε Κοινολογικός Όμιλος Κύπρου ή στην ιστοσελίδα ή επίσης Όμιλος Ντόπερμαν Κύπρου στο Facebook. Επίσης, ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού σας προσκαλεί στην παιδική γιορτή που διοργανώνει την Κυριακή 1η Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι. Εκεί θα γίνουν εκπαιδευτικά ταΐσματα ζώων στους χώρους από τους φροντιστές του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού. Επίσης, θα γίνουν πολλά παιχνίδια με παιδιά. Θα γίνουν κατασκευές με τουβλάκια Λέκο με θέματα ζώα, όπως και διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά από 5 μέχρι 7, 8 μέχρι 11, 12, 15, με θέμα νυχτερίδες που ζουν στην Κύπρο. Παιδιά, μην το χάσετε. Το άλογο προήλθε από τον Ιόιπο, ένα μικρό τετράποδο θηλαστικό της εποχής του Ιωκένου, πριν 55 εκατομμύρια χρόνια. Ο Ιόιπος εξελίχθηκε στο Μεσόιπο, το Μιόιπο και τον Πλειόιπο, αυξάνοντας το μέγεθός του. Ο σημερινός ύπος που ξέρουμε σήμερα, έτσι που τον βλέπουμε κιόλας, πιθανόν εμφανίστηκε στη Βόρεια Αμερική κατά την εποχή του Πλειστοκένου και από εκεί μετανάστευσε στον υπόλοιπο κόσμο. Από το ίδιο δέντρο επίσης προέρχεται και το γαϊδούρι, η ζεύρα, η κουάγκα, το άλογο Πρεσβάλσκι και το άλογο Παλάς. Το άλογο ή ο ύπος, όπως το λέμε και ποιητικά το άτι,
έχει σχέση με τον άνθρωπο από τα πανάρχια χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα το άθλημα της υπασίας θεωρείταν τέχνη. Εξού και ο Ξενοφώντας έγραψε τα δύο βιβλία. Τα πρώτα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ για το άλογο είναι από τον Ξενοφώντα. Έγραψε τον υπαρχικό και της περιποικής τέχνης. Αργότερα έγραψε και ο Αριστοτέλης και μάλιστα έγραψε μεγάλα κεφάλαια για τις ασθένειες γενικά των αλόγων. Στην ελληνική παράδοση το άλογο γενικά κατέχει ιδιαίτερη θέση. Η αγάπη των Ελλήνων στα άλογα διαφαίνεται από τους μυθικούς χρόνους. Πολλοί αρχαίοι μύθοι και βασιλείς διέπρεψαν με ονομαστάλογα όπως ο Ηρακλής ή ο Περσέας με το περίφημο φτερωτό πήγασο, αλλά ποιος δεν ξέρει και τον Βουκεφάλα του Μεγαλέξανδρου που το μετέφερε μέχρι και την Ινδία κατά τις εκστρατείες του. Οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες άρχισαν πρώτοι να παρουσιάζουν την τέλεια τέχνη τους, μιλεύοντας σε μάρμαρο, τέλεια άλογα, στολίζοντας τους καλύτερους ναούς τους, όπως τον Παρθενώνα και ιερούς άλλους χώρους όπως την Ελευσίνα. Σήμερα ακόμα οι ωραιότεροι αδριάντες θεωρούνται εκείνοι των έφυπων που στολίζουν τις κυριότερες πλατείες των πόλεων. Μετά τη βιομηχανική εποχή του άλογο έχασε την αξία του, αλλά πήρε τη θέση του συντρόφου του ανθρώπου στον ελεύθερο του χρόνο, χάρη στο άθλημα της υπασίας, η οποία βρίσκεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το 1900. Η υπασία είναι ένα από τα λίγα αθλήματα που δεν έχουν ηλικία. Όλα αυτά όμως θα μας τα εξηγήσει ο καλεσμένος μας που τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Θεόδωρος Γλάρος, ο οποίος είναι ειδικός εκπαιδευτής υπασίας και είναι γυμναστής, είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας της Βουλγαρίας. Καλημέρα, Θεόδωρε. Καλημέρα, Σόνια μου. Καλημέρα σε εσένα και στους θεατές μας. Καλώς όρισες στο πρόγραμμά μας και ξέρω ότι θα μιλήσουμε για το αγαπημένο σου θέμα, Θόδωρε, που είναι και το άθλημα της υπασίας. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις. Να πούμε και στους ακροατές, αν έχουν κάποιες απορίες, μπορούν να γράψουν ένα γραπτό μήνυμα στο 2250 και να μας το στείλουν. Επίσης, αν έχετε κάποιες ιστορίες να μας πείτε για τα άλογα του χωριού σας, κάτι ξεχωριστό, στείλτε μας το σε μήνυμα στο 2250. Λοιπόν, Θόδωρε, έτσι να μας πεις για να ξέρει και ο κόσμος ποιος είναι ο Θόδωρος Γλάρος. Γιατί ο Θόδωρος δεν είναι από την Κύπρο, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα το 1984. Ξεκίνησα την υπασία τελείως τυχαία στα 7 μου χρόνια και από τότε συνεχίζω και υπηρετώ το άθλημα μέχρι τώρα. Υπήρξες και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας των νεαρών, της Junior Olympic Team της Ελλάδος, έτσι? Όχι της Ολυμπιακής ομάδας, προς Θεού. Της Βαλκανικής ομάδας. Ακόμα καλύτερα. Της Βαλκανικής. Της Ολυμπιακής λίγο δύσκολο. Λοιπόν, και μετά όταν αποφάσισες να κάνεις τις σπουδές σου, πήγες στη Βουλγαρία? Όταν άρχισα να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, αποφάσισα ότι τα άλογα και η υπασία γενικά δεν μπορούν να είναι εκτός. Οπότε βρήκα με τη βοήθεια ενός πρώην προπονητή μου και πάρα πολύ καλού μου φίλου αυτή τη στιγμή, τη Γυμναστική Ακαδημία της Βουλγαρίας, η οποία είναι φημισμένη στην Ευρώπη, κατέχει νομίζω την τρίτη θέση, η οποία έχει κλάδο και την υπασία. Και μάλιστα έχει βγάλει και πάρα πολλούς αθλητές. Πάρα πολύ καλούς αθλητές, όπως τον... Και τον Νικολάη Κυριλόφ. Και τον Νικολάη Κυριλόφ που το 1996 το Μόναχο είχε πάρει την τρίτη θέση στο 3-day eventing. Πολλούς. Και πάρα πολλούς ακόμα, οι οποίοι διέπρεψαν, είναι απόφοιτοι της Γυμναστικής Ακαδημίας της Σόφιας και διέπρεπουν ακόμα στο εξωτερικό. Εσύ έλαβες μέρος σε κάποιους μεγάλους αγώνες, Θόδωρε? Έχω λάβει μέρος σε αρκετούς μεγάλους αγώνες, με αποκορύφωμα πριν από 8 χρόνια περίπου, όταν κέρδισα στη Βουλγαρία πάλι, τελείως τυχαία, ενώ είχα τελειώσει τις σπουδές μου, στο CSI της Βουλγαρίας, είναι αγώνες. Όταν κέρδισα τα νεόλεκτα άλογα με το τότε άλογό μου, το οποίο ακόμα και σήμερα διαπρέπει στις βαλκανικές ομάδες της Ελλάδας. Εξαιρετικά. Έχουμε κάποιους Κύπριους που είναι γνωστοί στο εξωτερικό? Αρκετοί Κύπροι, παρόλο που δεν το γνωρίζει το νησί, αρκετοί Κύπροι αγωνίζονται στο εξωτερικό.
Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν και 2-3 κορίτσια συγκεκριμένα, 2-3 κοπέλες, οι οποίες τρέχουν με τα χρώματα της Κύπρου. Ο πιο γνωστός όμως είναι ο κύριος Αντώνης Πετρής, ο οποίος έτρεξε και το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν αρχηγός μάλιστα της ελληνικής ομάδας. Νομίζω ναι. Και έχουμε τώρα τη Θέλμα Μαυρονικόλα, η οποία διαπρέπει στο εξωτερικό, και άλλα παιδιά τα οποία τρέχουν στο εξωτερικό. Ακριβώς, τι θέλουμε είναι μία από αυτές και έχει κόσμο το νησί το οποίο τρέχει στο εξωτερικό και δυστυχώς όμως δεν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα δεν είναι ποδόσφαιρο φαίνεται, Θόδωρε, και έτσι δεν το προβάλλουν. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσεις λίγο, γιατί οι ακροατές δεν γνωρίζουν, τι είναι το άθλημα της υπερπήρησης εμποδίων. Βασικά χωριζόμαστε σε τρία ειδικά αθλήματα υπάρχουν, τα οποία διδάσκονται εδώ στο νησί. Μιλάμε πάντα για την Κύπρο. Είναι το άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων, το οποίο είναι όταν το άλογο πηδάει εμπόδια. Μια συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία ο αθλητής πριν καλείται να αναγνωρίσει πεζός και μετά καλείται να την υπερπηδήσει με το άλογο. Ο δεύτερος αγώνας που έχουμε στην Κύπρο. Ο δεύτερος είναι η υπική δεξιοτεχνία, ή αλλιώς τα αγγλικά dressage, το οποίο είναι κάποιες κινήσεις τις οποίες πρέπει να εκτελέσει το άλογο σε συνεργασία πάντα με τον ΙΠΕΑ σε συγκεκριμένο χρόνο, και βαθμολογείται ο ύπος και η ΙΠΕΑ, γιατί είναι ζευγάρι, βαθμολογούνται για την αρτιότητα των κινήσεών τους. Είναι αυτό που θα έλεγα στους ακροατές, κάτι που βλέπουν στην τηλεόραση που φαίνεται σαν να χορεύει το άλογο, έτσι, για να καταλάβουν και λιγάκι. Αυτό είναι η ειδική κατηγορία αυτού του συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι το Grand Prix και είναι μεταμουσικής. Και πραγματικά είναι σαν να χορεύει το άλογο. Πρέπει να συγχρονιστεί το άλογο με τη μουσική. Είναι απίστευτο και χρειάζεται και πάρα πολύ εκπαίδευση για να μπορέσει το άλογο να λάβει μέρος σε τέτοιο επίπεδο, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Ένας παλιός πολύ καλός προπονητής της υπηκής δεξιοτεχνίας, με την οποία είχα την τιμή να κάνω κάποια μαθήματα, είχε γυρίσει και μου είχε πει κάποτε ότι για να μάθεις καλό ντρεσάζ χρειάζονται δύο ζωές, μία δική σου και μία του αλόγου. Πολύ σωστά. Σήμερα έχουμε και το διάσημο άλογο, τον Τοτίλα. Πολύ τον ξέρω. Ο οποίος έχει καταφέρει, έχει αγγίξει την τελειότητα όσον αφορά το σκορ. Έχει πιάσει 96%. Είναι ένα απίστευτο άλογο που άνοιγε παλιά, μεγάλος, γεννήθηκε στην Ολλανδία, αλλά πουλήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια στη Γερμανία. Λοιπόν, και επίσης έχουμε και το άθλημα του ανωμάλου δρόμου. Είναι το περίφημο εντούρα, το cross country. Το cross country. Cross-country, το οποίο είναι υπερπήδηση εμποδίων σε φυσικά εμπόδια, κορμιδέντρων, είναι αρκετά δύσκολο και ρυψοκίνδυνο, αλλά είναι και συναρπαστικό. Όμως εμείς στην Κύπρο κάνουμε και το 3-day eventing, Θεοδωρή, που κάνουμε την πρώτη μέρα. Κάνουμε αυτό το. Ναι, ναι. Δηλαδή συνδυάζουμε τους υπηκούς αγώνες ανωμαλού δρόμου μαζί με τον ντρεσάζ και την τρίτη μέρα κάνουμε την υπερπήδηση εμποδίων. Ακριβώς. Που είναι και πολύ δύσκολο άθλημα για τα άλογα, διότι διαγωνίζονται τρεις μέρες με πολύ. Πρέπει να είσαι σε εξαίρετη φυσική κατάσταση ένα άλογο, όπως και ο ΙΠΕΑΣ δηλαδή. Ακριβώς γι' αυτό και οι πεις του 3-day event έχουν περισσότερες αντοχές από έναν κοινό ΙΠΕΑ. Υπάρχουν τώρα κάποιοι όμιλοι στην Κύπρο, κάποιες σχολές που μπορεί κάποιος να πάει να μάθει και να ξεκινήσει από το μηδέν. Φαντάζομαι στις σχολές υπάρχουν άλογα τα οποία είναι εκπαιδευμένα. Να πούμε και στους ακροατές, Θόδωρο, ότι εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, και ξέρω ακριβώς τη δουλειά σου. Και ο Θόδωρος είναι και παιδευτής σε μια υπηκή σχολή, αλλά έτσι να πούμε γενικά στην Κύπρο, υπάρχουν υπηκές σχολές, υπάρχουν αγώνες, υπάρχει ενδιαφέρον για το άθλημα? Φυσικά, και υπάρχει και αναγνωρισμένη ομοσπονδία από τον ΚΟΑ, η Κυπριακή Ομοσπονδία Υπασίας.
Οι σχολές που υπάρχουν είναι στη Λευκωσία, στη Λάρνακα, στην Πάφο και φυσικά στη Λεμεσό. Στη Λευκωσία οι δύο πιο μεγάλες σχολές είναι η Λαπάτσα και το Καβαλιέρ. Και υπάρχουν τη Λαπάτσα κάποιες... την ξέρουν όλοι από... ήταν και είναι, ίσως... είναι η πρώτη σχολή που υπήρξε στην Κύπρο και δεν επειδή ήταν και σαν κέντρο και για τα παιδιά και πισίνα και όλοι γνωρίζουν όλη τη Λαπάτσα. Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες μικρότερες σχολές αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν γνωρίζω τα επίσημα ονόματά τους για να μπορέσω να διευκολύνω τους ακροατές μας. Στη Λάρνακα υπάρχει σχολή η οποία μάλιστα συμμετέχει και στους αγώνες, στους επίσημους αγώνες. Στην Πάφο υπάρχει το Georgia's Ranch, το οποίο είναι και αυτό μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Και εδώ ερχόμαστε στη Λεμεσό, στην πόλη στην οποία πλέον κατοικώ, που η μεγαλύτερη σχολή της Λεμεσού είναι το Κούριο, Κούριο Equestrian Center, όπου δουλεύω, έχω την τιμή να δουλεύω, που βρίσκεται κάτω από το αρχαίο θέατρο του Κούριου. Σε ένα υπέροχο χώρο. Είναι, δίπλα στη θάλασσα. Δίπλα στη θάλασσα. Είχα χώρο. Πάθει, Θεόδωρε, την ώρα, τη φορά που ήρθα κάτω, είχα πάθει πόσο όμορφα είναι πάνω στη θάλασσα και σχεδόν ακούς το κύμα. Είναι απίστευτος χώρος. Πραγματικά είναι, επειδή και στη Θεσσαλονίκη έχει έναν ανάλογο χώρο, έναν ανάλογο όμιλο, ο οποίος είναι και αυτός δίπλα στη θάλασσα, νομίζω ότι δεν υπάρχει ομορφότερο μέρος στην Κύπρο από το Κούριο, από τον όμιλο. Όχι ρε Θόδωρε, τώρα μη μου τα χαλάς, παντού έχει όμορφα μέρη η Κύπρος. Υπηκά μέρη, υπηκά μέρη, να διευκρινίσω. Θόδωρε, πώς ήρθες εσύ στην Κύπρο, γιατί ήρθες? Γιατί ήρθα? Όταν μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Ηρακλέους, ο οποίος είναι ο μάνατζερ και ο ιδιοκτήτης του ομίλου, σκέφτηκα ότι γιατί να μην πάω σε μια, δεν θα το πω χώρα, σε μια συγγενή χώρα, από το να εργάζομαι στο εξωτερικό. Γιατί δούλευες και Βέλγιο, δούλεψες έτσι? Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, έχω περάσει από αρκετά. Και σ' αρέσει πιο καλά στην Κύπρο? Από την υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, είναι πολύ πιο όμορφα. Πολύ πιο ανθρώπινα, θα έλεγα. Και δεν υπάρχει και πρόβλημα γλώσσας, οπότε... Βασικό θέμα. Βασικό θέμα η επικοινωνία. Σωστά. Ετοιμάζονται κάποια άτομα για τους αγώνες? Γίνονται αγώνες? Υπάρχουν αθλητές? Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχουν δύο πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται εδώ στην Κύπρο. Ένα είναι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Υπασίας, που συμμετάσχουν όλοι οι όμιλοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τους. Το επίσημο πρωτάθλημα. Και υπάρχει ένα ανεπίσημο πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται μεταξύ των κλαμπ σε διαστήματα τα οποία δεν υπάρχουν αγώνες, δεν υπάρχουν επίσημοι αγώνες για να καλύπτονται τα κενά. Θόδωρε, τα παλιά χρόνια είχαμε και τις βάσεις που λαμβάνανε μέρος και μάλιστα διοργάνωναν και πολλούς υπηκούς αγώνες στις βάσεις. Και στη Δικέλια και κάτω στην Επισκοπή και στο Ακροτήριο και στον Αγιο Νικόλαο ακόμα. Λαμβάνουν μέρος οι βάσεις? Οι στρατιωτικοί περισσότεροι έχουν αποσυρθεί. Οι όμιλοι των βάσεων υπάρχουν. Αλλά πλέον έχουν μισθωθεί, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μισθωθεί από ιδιώτες. Είναι από πολίτες, αλλά είναι Άγγλοι πάλι οι πολίτες και από ό,τι ξέρω... Ακριβώς, οι περισσότεροι που είναι εκεί είναι Άγγλοι. Έρχονται στο ανεπίσημο πρωτάθλημα, γιατί το επίπεδο, μάλλον να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, επειδή δεν νιώθουν έτοιμοι για να συμμετάχουν στις πιο υψηλές κατηγορίες. Μάλιστα, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι στην Κύπρο το άθλημα της υπασίας υπήρχε από πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν διαγωνισμοί και μάλιστα η παρακίνηση γινόταν μέσω των βάσεων. Όταν ήμασταν παιδιά και θέλαμε να πάμε διαγωνισμούς, ήταν μέσω των βάσεων που πηγαίναμε. Γι' αυτό είναι κρίμα τώρα, ας πούμε, που δεν έρχονται στα επίσημα πρωταθλήματα, γιατί μέχρι και πριν 10 χρόνια το επίπεδο τους ήταν πάρα πολύ ψηλό. Νομίζω ότι έχει γίνει το ίδιο που έχει γίνει και στην Ελλάδα όταν αποσύρθηκε ο στρατός, όταν ο στρατός απέσυρε την οικονομική του υποστήριξη από τις βάσεις εδώ και στην Ελλάδα από το υπηκό που είχε.
Τότε το άθλημα πραγματικά πέρασε, περνάει μια δύσκολη φάση, μια κάθοδο. Είναι ακριβό άθλημα? Για χόμπι όχι, δεν είναι ακριβό. Πιστεύω ότι όσο κοστίζει ένα γυμναστήριο, τόσο κοστίζει και η υπασία. Αλλά όταν κάνεις πρώτα αθλητισμό, τότε ναι, είναι ακριβό. Και δεν νομίζω ότι είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο όταν το κάνεις ακριβώς. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, Θεοδόρε, τίποτα δεν είναι φτηνό. Ακριβώς. Απλά γιατί, επειδή υπάρχει μια θεωρία ότι μόνο για τους πλουσίους είναι το άθλημα της υπασίας. Και πολλές φορές που συζητώ με τον κόσμο και λέω πόσα δίνεται σε ένα γυμναστήριο, όπως το είπες και εσύ. Και μου λένε ένα ποσό και λέω μα στην υπασία. Μπορεί να δίνεις και λιγότερο. Άρα γιατί θεωρείται πάντα ότι το άθλημα της υπασίας είναι ένα πολύ ακριβό άθλημα? Γιατί όλα ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα, που το άλογο σαν μέσο μεταφοράς ήταν μόνο για τους έχοντες, μόνο για τους πλούσιους. Η αλήθεια είναι ότι για να αγοράσεις ένα άλογο πλέον στη σημερινή εποχή είναι λίγο δύσκολο. Ο κόσμος, η κρίση έχει χτυπήσει δυστυχώς και το δικό μας το άθλημα. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να ασχοληθεί με υπασία? Οποιοδήποτε μπορεί να ασχοληθεί, αρκεί να πληρώνει τη συνδρομή του. Και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να κάνουμε δεν υπασία? Είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο δεν έχει φύλο και το οποίο δεν έχει και ηλικία. Άντρες και γυναίκες συναγωνίζονται επί ίσης όρης. Μάλιστα. Και μάλιστα για ηλικία μπορώ να σου παραθέσω ένα όνομα, τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια έτρεχε ο άνθρωπος, ζει ακόμα. Ήταν Έλληνας. Ήταν 73 χρονών ο άνθρωπος και εξακολουθούσε να αγωνίζεται. Τώρα είναι 73, 70 του εξακολουθούσε να αγωνίζεται. Ο Χάρβι Σμιθ, από ό,τι ξέρεις, και αυτός μέχρι τα 70 του πήγαινε αγώνες, υπηκούς αγώνες υπερπίδησης εμποδίων. Είναι, εντάξει, οι αντοχές του δεν θα είναι οι ίδιες με ενός 20, αλλά από τη στιγμή που έχει καλό άλογο, έχει το κατάλληλο άλογο από κάτω από τα πόδια σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Δεν είναι επικίνδυνο ένα τόσο μεγάλο ζώο? Επικίνδυνο δεν θα... Ναι, σε βαθμό επικινδυνότητας θεωρούμαστε, είμαστε υψηλά στη λίστα. Αλλά για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο μας, τα άλογα που μαθαίνουν η υπασία στα παιδιά είναι ήρεμα άλογα, τα περισσότερα είναι και μεγάλης ηλικίας, έμπειρα, και φυσικά υπάρχουν... Είμαστε έμπειροι προπονητές από κάτω για να διδάξουμε στα παιδιά τη σωστή τεχνική και την... Και να πούμε ότι υπάρχουν και ειδικές ράτσες αλόγων που είναι ειδικές για υπασία και για υπασία παιδιών και δεν χρησιμοποιούνται στις σχολές οποιαδήποτε άλογα, τα οποία δεν κάνουν για αυτό το άθλημα ή είναι νεαρά. Ακριβώς. Ακόμα και υπάρχουν, θα μιλήσω για τη δικιά μας τη σχολή συγκεκριμένα, όλα μας τα άλογα είναι διαλεγμένα ένα και ένα για την ηρεμία που έχουν, και μάλιστα τώρα πριν από λίγο, πριν από την εκπομπή μας, είχα ένα μάθημα με ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν 5 χρονών. Θεοδόρε, η δική μου κόρη, η μεγάλη Αλεξάνδρα, την έβαζα από 3 μηνών, μπορεί να ήταν και πιο μικρούλα, την έβαζα, φορούσα εκείνη την τσαντούλα καγκουρό και την έβαζα μπροστά μαζί μου και την έπαιρνα μαζί μου περίπατο με το άλογο. Τα παιδιά ξέρουν από πολύ μικρή ηλικία, μπορούν να αντέξουν πάνω στο άλογο. Εξάλλου τα παλιά χρόνια ήταν μέσω μεταφοράς το άλογο. Ακριβώς, δεν ήταν μέσω της αγωγίας όπως είναι τώρα. Ακριβώς. Είναι έξυπνα τα άλογα? Τα θεωρώ πιο έξυπνα από τους σκύλους σε πολλά θέματα. Απλά δεν τα θεωρώ έξυπνα όσον αφορά ότι δεν ξέρουν πόση δύναμη έχουν. Σωστό. Σωστό. Γιατί μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη δύναμη ή απλά αποδέχονται τη φροντίδα του ανθρώπου. Και εκπαιδεύονται εύκολα.
Εντάξει, δεν είναι ένα, σαν ένα σκύλο το οποίο να το λες κάτσε να κάθεται ή δώσε το πόδι σου να το δίνει, αν και μπορείς να το κάνεις, αλλά όταν μιλάμε για εκπαίδευση αλόγου, εμείς, μάλλον προπόνηση καλύτερα, το προπονείς καθημερινά για να κάνει τη δουλειά του, να πηδάει εμπόδια, να πηγαίνει βόλτα, και να είναι ήρεμο όταν θα ανέβεις επάνω. Σε ποια ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε να εκπαιδεύουμε ένα άλογο, να το προπονούμε? Να αρχίσουμε καταρχήν να το καβαλήσουμε για πρώτη φορά, να το, αυτό που λέμε στα αγγλικά to break the mane, δηλαδή να το σπάσουμε. Ναι, να το σπάσουμε, να το πλέγουμε, να σπάσουμε το πουλάρι που λέμε. Από 1-1,5 χρονών αρχίζεις και σιγά σιγά βάζεις τα χαλινάρια, γιατί αυτά πρέπει να τα δεχτεί. Δεν είναι μια μέρα απότομα με το που γίνει 2 ετών, βάζεις τη σέλα, βάζεις τα χαλινάρια και ανεβαίνεις επάνω. Γιατί τότε δεν ξέρει τίποτα το άλογο και είναι επικίνδυνο. Σιγά σιγά από 1 έτους αρχίζεις και βάζεις τη σέλα να αρχίζει να τη δέχεται, βάζεις τα χαλινάρια να αρχίζει να δέχεται τη στομίδα. Η στομίδα είναι το σίδερο, ας το πω έτσι, το οποίο μπαίνει μέσα στο στόμα και ελέγχουμε το άλογο. Εμείς το λέμε χαλινάρι. Χαλινάρι είναι όλο το. Όλο το κομμάτι, αλλά εμείς λέμε και το σίδερο από κάτω, το λέμε χαλινάρι. Και θα πάρει αρκετό καιρό αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι να γίνει 2 ετών και να αρχίσει να κάθεται κάποιος πάνω στην πλάτη του. Και μετά αρχίζει η εκπαίδευση. Μετά αρχίζει η βασική εκπαίδευση, ναι. Και μετά από πόσο καιρό? Πόσο κρατάει? Κρατάει όλη του τη ζωή. Όπως ένας υπέας, έτσι και το άλογο κάθε μέρα που περνάει μαθαίνει και κάτι καινούριο. Γιατί οι τεχνικές αλλάζουν, οι ασκήσεις αλλάζουν, τα εμπόδια αλλάζουν. Η τεχνολογία προχωράει και μαζί τρέχει και η πασία από πίσω. Και σε ποια ηλικία μπορούν να αρχίσουν να διαγωνίζονται στα εμπόδια? Στα εμπόδια υπάρχει ειδική κατηγορία νεόλεπτων νύπων, η οποία ξεκινάει στα 4 ετών. Γιατί τα αποκαλούμε πράσινα τα νεαρά τα άλογα? Πολύ καλή ερώτηση, στην οποία... Δεν μπορείς να απαντήσεις, green horse. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι, λέει, οι Εγγλέζοι τα αποκαλούν green horses, γιατί λέει είναι όπως το χόρτο που είναι φρέσκο, λέει, μέσα στο χορτάρι και αναπηδάει. Ακόμα δεν έχει κοπεί το χόρτο, ακριβώς έτσι. Είναι κάποιες εκφράσεις τυπικές, οι οποίες ο κόσμος δεν νομίζω ότι μπορεί να τις καταλάβει. Δεν μπορείς να καταλάβει, αλλά για κάποιο λόγο σε όλες τις γλώσσες, ξέρεις, είναι περίεργο, γιατί επικρατεί παντού, ας πούμε, λέει green horse και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και ακόμα στα ελληνικά λες, εγώ είναι πράσινο αυτό το άλογο. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Ακριβώς. Είναι περίεργο. Για το τρεσάζ τώρα. Σε ποια ηλικία μπορεί ένα άλογο να αρχίζει να κάνει δρεσάζ? Πάνω κάτω την ίδια. Περίπου 4 χρονών. Όλα τα υπηκά αθλήματα από εκεί ξεκινάνε. Και ποια είναι η καλύτερη ηλικία? Σιγά σιγά αρχίζει να μαθαίνει το άλογο. Η καλύτερη ηλικία για τους αγώνες? Η πιο ευδόκιμη ηλικία? Για μένα είναι από τα 8 μέχρι τα 12. Είναι το maximum το άλογο που έχει, μπορεί να σου δώσει το 100% των δυνατοτήτων του. Μετά από εκεί και πέρα, όχι ότι είναι άχρηστο το άλογο που μόλις περάσει τα 12, προς Θεού. Απλά αρχίζουν οι αντοχές του και πέφτουν σιγά σιγά. Με κατεξαίρεση ένα άλογο που έχει μείνει γραμμένο στην ιστορία, Θεοδωρέ, το Milton, που είχε ξεκινήσει σαν next to Milton... Και μετέλειωσε σαν Henderson Milton το Milton, ο οποίος ξεκίνησε από τα 8 του μέχρι τα 18 του και έχει κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα. Ήταν ένα άλογο φαινόμενο στην Αγγλία. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι και βέβαια να σου πω ότι πλέον ο Milton, δυστυχώς οι καινούργοι δεν τον ξέρουν το Milton, έχουν έρθει άλλα άλογα στην επιφάνεια. Αλλά για εμάς τους πιο παλιούς τον θυμόμαστε τον Milton. Ήταν ένα άλογο φαινόμενο άλογο, ήταν Χανοβέρια να θυμάμαι καλά. Και επίσης ένα άλογο που άφησε ιστορία ήταν και ο Ζαπλού. Ο Ζαπλού της γαλλικής της ομάδας, το οποίο ήταν και κοντό. Ήταν ένα κοντό άλογο, δεν ήταν μεγαλόσωμο άλογο και όμως το ήταν... Το οποίο τέλος τυχαία, όταν δούλευα στο Βέλγιο... Το παλικάρι που δούλευε μαζί μου, ο πατέρας του ήταν ο γκρουμ του Ζαπελούπ και μας έλεγε ότι εντελώς τυχαία αυτό το άλογο έγινε τόσο ονομαστό.
ότι δεν το είχαν, δεν το είχαν καθόλου σε υπόληψη, μέχρι που βρέθηκε με τον ΙΠΕΑ, δέσανε με τον συγκεκριμένο Γάλλο και καταφέραν αυτό που κατάφεραν. Απίθανο. Πήραμε ένα μήνυμα που λέει «The term is green behind the ears, someone who still needs training to settle». Και λέει ο όρος πράσινος πίσω από τα αυτιά είναι κάποιος ακόμα, κάποιος χρειάζεται εκπαίδευση για να αποκατασταθεί. Είναι, υπάρχουν, ναι, ναι, σωστό. Είναι, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, τα άλογα αναγνωρίζουν το αφεντικό τους. Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Να σου πω ότι έχω βιώσει εγώ προσωπικά. Επειδή σαν πρώην ιδιοκτήτης κάποιων αλόγων, τα οποία ζουν ακόμα, όταν πηγαίνω και τα επισκέπτομαι, μόνο το ένα με αναγνωρίζει. Και έρχεται κοντά μου, τα υπόλοιπα έχουν ξεχάσει. Επιστημονικά λένε ότι στους 4 μήνες το άλογο ξεχνάει τη μυρωδιά σου και προσαρμόζεται στο καινούργιο του περιβάλλον. Δεν είναι όπως το σκυλί που κρατάει τη μυρωδιά του αφεντικού του για πάντα. Όχι. Θόδωρε, γιατί όταν υπέβουμε πρέπει πάντα μα πάντα να φορούμε κράνος και πρέπει να το λέμε σε όλους, γιατί βλέπω συχνά και φωτογραφίες ανθρώπων πάνω σε άλογα που δεν φορούν κράνος. Πολύ πονεμένη ερώτηση αυτή. Ναι, ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Μεγάλο μου λάθος και μεγάλο μου ελάττωμα, το ξέρω. Το κράνος είναι το βασικό προστατευτικό μέσο σε περίπτωση ατυχήματος. Το κεφάλι μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως φοράμε κράνος πάντοτε στη μηχανή, στη μοτοσυκλέτα, ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ακριβώς έτσι πρέπει να φοράμε και κράνος επάνω στο άλογο, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος το πρώτο πράγμα το οποίο θα χτυπήσουμε είναι το κεφάλι. Βλέπω συχνά κόσμο να φοράει υπέροχες μπότες, υπέροχα παντελόνια υπασίας, σακάκια και δεν φοράνε κράνος. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κόσμος δίνει τόσα λεφτά να αγοράσει μπότες, αλλά δεν φροντίζει το κεφάλι του. Χαμογελάς το δωρέ, χαμογελάς. Η αλήθεια είναι ότι το κράνος όταν υπέβει, ειδικά στην Κύπρο, που έχει 40-42 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, σε κάνει και νιώθεις μια ασφυξία. Εγώ σαν προπονητής ποτέ δεν αφήνω κανέναν δικό μου μαθητή, όπως και οι υπόλοιποι προπονητές που είμαστε εδώ πέρα, δεν αφήνουμε κανέναν μαθητή μας να υπέψει χωρίς κράνος. Και πρέπει όλοι να το θυμούνται. Πάνω στο άλογο πάντα φορούμε κράνος. Λοιπόν, πριν μπει ένα παιδάκι για επασία, γιατί το βάζουμε να καθαρίζει, Θεόδωρε, το άλογο του? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα, το παιδάκι ή και ο ενήλικας, ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά να υπεύσει. Και όλες τις φορές που θα υπεύσει. Ακριβώς. Θα πρέπει να δεθεί με το άλογο, να αναπτύξει ένα δέσιμο. Το άλογο θα πρέπει να τον δει και να τον μυρίσει. Δεν μπορεί ξαφνικά να τον βγάλεις από το στάβλο, να ανεβάσεις το παιδί επάνω. Το άλογο δεν ξέρει ποιος είναι αυτός που είναι πάνω στην πλάτη του. Πρώτος λόγος είναι αυτός. Και δεύτερος λόγος είναι γιατί έτσι το παιδάκι θα μάθει εάν το άλογο του είναι εντάξει. Μπορεί να εντοπίσει κάποιο σκίσιμο ή κάποια γρατζουνιά την οποία εγώ δεν πρόσεξα γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά. Μπορεί να εντοπίσει κάποιο πρίξιμο σε κάποιον από τους στένοντες του άλογου που πάλι επίσης εγώ μπορεί να μην είχα προσέξει. Οπότε το είναι πολύ βασικό για μας να μαθαίνουμε στα παιδιά να κάνουν υποκομεία, να φροντίζουν δηλαδή τα άλογα τους. Και επίσης είναι σημαντικό να μπει σέλα πάνω σε ένα καθαρό άλογο, ούτως ώστε να μην... Ακριβώς, ώστε να μην δημιουργηθούν μύκητες από τον υδρότα στη συνέχεια, να μην η σκόνη η οποία έχει χωρίσει μέσα να μην λασπώσει και μετά δεν μπορούμε να την βγάλουμε και γενικά όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Και εγώ επίσης πρόσεξα, Θόδωρε, ότι θα μιλήσω για τα παιδιά, όπως και τα παιδιά, επειδή δεν σκέφτονται το κίνδυνο τόσο πολύ όπως ο ενήλικας, δένονται πιο εύκολα με τα άλογα όταν τα καθαρίζουν, όταν τα βουρτσίζουν, όταν τα φροντίζουν. Βλέπω τα παιδάκια που συχνά μιλάνε στα άλογα τους. Τα άλογα θα τους δώσουν και τα καροτάκια τους, θα τους δώσουν και τις πόλωτες κουφετούλες. Και αρχίζουν τα άλογα έτσι να τα ψάχνουν αυτά τα παιδάκια και να δένονται με αυτά τα παιδάκια και τα παιδάκια νιώθουν πολύ πιο άνετα γενικά.
Ακριβώς. Είναι ένα, για να υπάρχουν, όλες οι σχολές το διοργανώνουν, συμπεριλαμβανομένες και οι δικοί μας, κάποιες μέρες που λέγονται για pony rides, το οποίο βγάζεις άλογο το οποίο είναι πάρα πολύ ήρεμο και βάζεις τα παιδάκια να το καθαρίζουν και να το περιποιηθούν για να διασκεδάσουν. Να αναφέρουμε, Θεοδόρε, ότι το άλογο επίσης είναι ένα από τα ζώα που χρησιμοποιείται για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εξάλλου υπάρχει και ειδικό άθλημα υπασίας στην Παραολυμπιάδα. Εμείς στη Λευκωσία, αν θυμάσαι, Θεοδόρε, στη Λαπάτσα για πάρα πολλά χρόνια κάναμε υπασία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είχαμε ειδικά πόνι τα οποία ήταν εκπαιδευμένα για αυτή τη δουλειά και πήραμε και δύο φορές το χρυσό μετάλλιο στην Παραολυμπιάδα στο άθλημα υπασίας. Τα άλογα για κάποιο λόγο, Θεοδωρέ, με τα παιδιά αντιδρούν πολύ διαφορετικά από ό,τι με τους μεγάλους. Το έχεις παρατηρήσει. Αντιδρούν διαφορετικά με τα παιδιά, γιατί ένα παιδί, ακριβώς επειδή έχει άγνοια της τεχνικής, είναι πολύ πιο ήρεμο και πολύ πιο μαλακό από έναν ενήλικα. Όταν εννοώ μαλακό, εννοώ με τα χέρια του μαλακό. Δεν το τραβάει, δεν το ζορίζει όσο θα το ζορίσω εγώ. Επίσης, τα παιδάκια του μεταδίδουν μια ηρεμία του αλόγου και το άλογο μεταδίδει στα παιδάκια μια ηρεμία. Όσον αφορά τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες, πραγματικά επειδή τα άλογα μεταδίδουν αυτή την ηρεμία, αυτά τα παιδιά την εισπράττουν και είναι αποδεδειγμένο ότι, θα δει, ότι αν παρακολουθήσεις, ότι μένουν, όση ώρα είναι πάνω στο άλογο, είναι χαρούμενα και ήρεμα. Και επίσης, για κάποιο λόγο, Θεοδωρέ, παιδάκια τα οποία δεν συνεργάζονται σε κανένα άλλο άθλημα, σε καμιά άσκηση, ακόμα και με τις ειδικές εκπαιδεύτριές τους, πάνω στα άλογα, για κάποιο λόγο, αντιδρούν σωστά αυτά τα παιδιά. Είναι υπέροχο να το παρακολουθήσεις. Είναι πραγματικά η μαγεία ενός αλόγου. Είναι μαγευτικό αυτό το πράγμα, γιατί είχαμε δει παιδιά τα οποία ειλικρινά δεν αντιδρούσαν σε τίποτα, Θεοδόρε, μα σε τίποτα. Και ακόμα για μας θέλαμε 6 άτομα να ανεβάσουμε αυτό το παιδί πάνω σε ένα άλογο που δεν αντιδρούσε. Και όταν καθότανε στο άλογο, γινότανε άλλος άνθρωπος, συνεργαζότανε, ξαφνικά προσπαθούσε, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου αντιδράσεις στο πρόσωπό του. Το βλέπεις να χαμογελάει, να χαμογελάνε και τα μάτια του και το στόμα του. Και είναι υπέροχο συνέστημα να βλέπεις αυτό το δεσμό ή αυτή την άβρα που δίνει το άλογο σε ένα παιδί που έχει ειδικές ανάγκες. Ακριβώς. Πραγματικά, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορούν να το περιγράψουν οι λέξεις. Θα δω, υπάρχουν διαφορετικές φυλές που κάνουν για διαφορετική δουλειά ή κάνουν όλα τα άλογα, δηλαδή ένα άλογο του υποδρόμου. Γιατί συχνά αυτά τα άλογα του υποδρόμου, όταν αφυπηρετούν, καταλήγουν σε διάφορες είτε φάρμες, είτε σε κάποιους χώρους που μπορεί να κάνει ο κόσμος υπασία, ή ο καθένας αγοράζει ένα άλογο και το έχει στην πισινή του αυλή. Εσύ τι νομίζεις? Όχι, δεν κάνουν όλα τα άλογα για όλες τις δουλειές. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ούγγρικο άλογο κάρου να το βάλεις να πηδάει εμπόδιο. Το συγκεκριμένο άλογο είναι 2 μέτρα ψηλό και 1,5 τόνο. Δεν μπορεί να σηκώσει όλο εκείνο τον όγκο για να πηδήξει εμπόδια. Όπως και δεν μπορείς ένα υποδρομιακό άλογο, αφού έχει τελειώσει από τον υπόδρομο, να το βάλεις να σύρει κάρο. Υπάρχουν ράτσες οι οποίες εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, κάποια δουλειά. Για όσον αφορά τα υποδρομιακά, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένα ζώα, μπορούν να ενταχθούν στην υπική ζωή, λένε στα εμπόδια, στον τρεσάρ. Αρκεί να έχουν την κατάλληλη μεταχείριση, δηλαδή να ξεχάσουν τον υπόδρομο και να μάθουν από την αρχή τα εμπόδια. Και να εκπαιδευτούν σωστά, δηλαδή να προπονηθούν. Και να εκπαιδευτούν σωστά, ακριβώς. Όχι ότι στον υπόδρομο δεν τα εκπαιδεύουν, αλλά τα εκπαιδεύουν για διαφορετικό σκοπό από ό,τι θα τα εκπαιδεύσουμε εμείς. Θαυμάσια. Έχεις να δώσεις κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας, γιατί τελειώνει η ώρα μας? Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι να έρθουν, να δοκιμάσουν
Είναι ένα υπέροχο άθλημα με ένα φανταστικό ζώο, το οποίο θα τους προσφέρει πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις. Και ας μην ξεχνούμε, είναι άθλημα για όλες τις ηλικίες και για όλους τους ανθρώπους. Και ακριβώς. Για γυναίκες και για άντρες. Ακριβώς. Λοιπόν, Θόδωρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για τα άλογα σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ, Σόνια, που μου έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή, μια υπηκή φωνή στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σε έχω ξανά στο πρόγραμμά μας στο μέλλον. Να είσαι καλά, όποτε θέλεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλοι μας το φιλοξενούμενο μας και όσοι από εσάς θα θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, μπείτε στη σελίδα dialogos.com.cy/astra, επιλέγετε το αρχείο εκπομπών, επιλέγετε τη φάρμα των ζώων και ακούγετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Όμως μείνετε συντονισμένοι πάντα μαζί μας στον Άστρα στους 92,8 και στους 105,3 για να πάρετε μια μορφή ανάσα μουσικής με τα τραγούδια της Σκόνης με τον Μπάμπο Φιλίππου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε να θυμόμαστε ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η φάρμα των ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου.